Η τελευταία πράξη του δράματος που συγκλώνησε όλη τη χώρα γράφτηκε σήμερα στην Αλόνισο, καθώς στις 3 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η κηδεία της 20χρονης Καρολάιν, η οποία δολοφονήθηκε άγρια μέσα στο σπίτι της στα γλυκά νερά από αδίστακτους ληστές. Η σωρός της, συνοδευόμενη από τους συγγενείς της αδικοχαμένης 20χρονης, ταξίδεψε από την Αθήνα στο Βόλο και από εκεί με πλοίο της γραμμής μεταφέρθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην Αλόνισο. Το πλοίο που μετέφερε τη σωρό της αδικοχαμένης κοπέλας έφτασε στο νησί των Βορείων Σποράδων λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι. Όταν η νεκροφόρα κατέβηκε από το καράβι, εκτυλήχθηκαν στο λιμάνι δραματικές στιγμές. Συντετριμένη με δάκρυα στα μάτια και τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της, αποβιβάστηκε από το πλοίο η μητέρα της Καρολάιν, η οποία κατά τη διάρκεια του 5ωρου ταξιδιού με το πλοίο της γραμμής από το Βόλο στην Αλόνισο, είχε στο πλευρό της τους συγγενείς αλλά και τον αδελφό του συζύγου της κόρης της. Η μητέρα της αδικοχαμένης 20χρονης στη μεγαλύτερη διάρκεια του 5ωρου ταξιδιού το πέρασε στο σαλόνι του καραβιού, ενώ αναδιαστήματα ανέβαινε στο κατάστρωμα για να πάρει καθαρό αέρα. Δεν έμεινε μόνη της ούτε μια στιγμή, καθώς πάντα δίπλα της είχε συγγενείς της. Στο υλικοδρόμιο της Σαλονίσου προσγειώθηκαν 3 ελικόπτερα που διατέθηκαν από την εταιρεία όπου εργάζεται ο 32χρονος σύζυγος της 20χρονης, προκειμένου να ταξιδέψουν στο νησί ο ίδιος, το μόλις 11 μηνών κοριτσάκι του ζευγαριού, αλλά και συνάδελφοι του 32χρονου. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην κεντρική εκκλησία της Σαλονίσου, την Αγία Παρασκευή, όπου ολόκληρο το νησί βρέθηκε εκεί για να αποχαιρετήσει την Καρολάιν. Τον επικίδιο στην νεκρόσιμη ακολουθία εκφώνησε η Μερόπη Μαχαιρίδου, η διευθύντρια του λυκείου από που αποφύτησε η 20χρονη μόλις πριν από 2 χρόνια. Αμέσως μετά η σωρός της κοπέλας μεταφέρθηκε στο κημητήριο της χώρας. Τραγική φιγούρα ο πατέρας της 20χρονης Ντέιβιντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία τον έχουν καθυλώσει στο σπίτι της οικογένειας. Τραγικές στιγμές εκτυλήθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Βόλου, όταν έφτασε η σωρός της άτυχης 20χρονης. Η μητέρα της, μια φίλη της και συγγενείς μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού, συνόδευσαν το φέρετρο της αδικοχαμένης κοπέλας. Ήταν πολύ αγαπητή μας φίλη, της κόρης μου, και πάμε εκεί έτσι με μια πολύ λύπη μεγάλη, γιατί ήταν πολύ ευνίδιο. Σας συγκλώνησε όλο αυτό που έγινε? Ασφαλώς. Μόνο εμάς, το Πανελλήνιο όλο. Και φυσικά εμάς που την ξέραμε τόσα χρόνια. Εξαιρετικό παιδί. Η μητέρα της ντυμένη στα μαύρα και στην αγκαλιά δικών της ανθρώπων που προσπαθούν να τη συμπαρασταθούν ανέβηκε στο καράβι. Η 20χρονη με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο μετακόμισε με τους γονείς της στην Αλόνισο που έφτιαξαν το δικό του σπίτι στον παράδεισο, όπως συνήθιζε να λέει. Το κορίτσι μεγάλωσε στο νησί από την ηλικία των 9 ετών και έφυγε πριν από λίγους μήνες όταν αποφάσισε να κάνει οικογένεια με τον αγαπημένο της.